Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, καλησπέρα σας εδώ από τα Τρίκαλα, από τη Θεσσαλία, για ισχυρό ΚΚΕ παντού, για μια μεγάλη νίκη του λαού. Φίλες και φίλοι, βρισκόμαστε λίγες μέρες πριν ανοίξουν οι κάλπες και το ουσιαστικό, το πραγματικό ερώτημα που μπαίνει μπροστά σε κάθε εργαζόμενο, μπροστά σε κάθε άνεργο, στον αυτοαπασχολούμενο επαγγελματία, τον επιστήμονα, τον αγρότη, είναι θα συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο αυτού του σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος ή θα αντεπιτεθούμε μαζικά σε όλη τη χώρα δυναμικά παντού για να ανοίξει επιτέλους ο δρόμος για την ικανοποίηση όλων των σύγχρονων αναγκών του λαού μας. Εμείς έχουμε ήδη δώσει την απάντηση. Αντεπίθεση. Αντεπίθεση με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ στις ευρωεκλογές. Με το ψηφοδέλτιο της λαϊκής εισπύρωσης στις δημοτικές και περιφερειακές. Κάθε άλλη επιλογή αντικειμενικά είναι επιλογή στήριξης, ανοχής αυτού του δρόμου που μας έφερε ως εδώ και θα συνεχίσει να φέρνει ανεργία, φτώχεια, ανασφάλεια για τους πολλούς, για μας, για τα παιδιά μας, κέρδη και προνόμια μόνο για τους λίγους, για μια χούφτα παράσιτα εκμεταλλευτές. Γιατί σε αυτό το μονόδρομο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των μονοπωλίων βαδίζουν με διαφορετική περπατησιά μεν, αλλά με τον ίδιο αντιλαϊκό προσανατολισμό χρόνια τώρα όλοι οι άλλοι που κυβέρνησαν μέχρι τα σήμερα. Και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, όλα τα άλλα δηλαδή κόμματα που διεκδικούν μερίδιο στην αστική διαχείριση. Ούτε οι δήθεν προοδευτικές συμμαχίες του ΣΥΡΙΖΑ, αυτές που διατυμπανίζει καθημερινά, ούτε η δήθεν υπευθυνότητα την οποία διατυμπανίζει επίσης η Νέα Δημοκρατία, μπορούν να κρύψουν πως ο μονόδρομός τους είναι από χέρι αντιλαϊκός. Είναι γιατί στόχο έχει μόνο την κερδοφορία του μεγάλου κεφαλαίου, την ανταγωνιστικότητα των μονοπωλίων που τσακίζουν όμως τη ζωή, τα δικαιώματα των εργαζομένων της νέας γενιάς. Άλλωστε και οι δύο πίνουν νερό στο όνομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, της καπιταλιστικής ανάπτυξης, σχέδιο δηλαδή που εξασφαλίζει μεγαλύτερα κέρδη μόνο για τους λίγους. Για να δούμε τι σημαίνει ακριβώς αυτό. Το σχέδιο, για παράδειγμα, της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ για τη Θεσσαλία κομπάζει πως η περιοχή εδώ, ως πυλώνας στην οικονομία, της οικονομίας για να μπει η χώρα σε τροχιά ανάκαμψης, σημαίνει πως το παραγωγικό μοντέλο θα κατέχει τη θέση του αγροτικού διατροφικού κέντρου η Θεσσαλία. Για να υποστηριχτεί αυτό το μοντέλο προβλέπεται σύνδεση της αγροτικής παραγωγής με την επιχειρηματικότητα η οποία θα προσβλέπει και στη συγκέντρωση της γης και της παραγωγής σε ακόμα λιγότερα χέρια. Εργαλείο γι' αυτό θα είναι κυρίως οι ομάδες παραγωγών, λέει, συνεργατικά σχήματα, κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις
και η προσέλκυση σε αυτές, λένε, κυρίως νέων αγροτών. Όμως, για να δούμε και τι ακριβώς συμβαίνει πιο ολοκληρωμένα, στην πραγματικότητα. Γιατί μιλάμε για τα Τρίκαλα, ένα νομό που είναι πλούσιο σε υλικά αγαθά, χωρίς όμως να τα χαίρονται όλοι οι κάτοικοι του νομού Τρικάλων. Είναι γνωστό, για παράδειγμα, ότι ο κλάδος της βιομηχανίας μεταποίησης γάλακτος τροφίμων, όπως λένε τα δικά τους επιτελεία, συνεχίζει να είναι ο πιο δυναμικός πρωταθλητής της λεγόμενης εξωστρέφειας, καταγράφοντας το 50% των συνολικών εξαγωγών για τη Θεσσαλία. Τα δικά τους πάλι στοιχεία λένε ότι η Θεσσαλία κατέχει το 12,9 των πανελλαδικών εξαγωγών στον κλάδο. Στον νομό Τρικάλων είναι ο πρώτος εξαγωγικός κλάδος με μερίδιο 87%, με πρώτο εξαγωγικό προορισμό τη Γερμανία. Είναι γνωστά όμως τα παραδείγματα στον κλάδο των τροφίμων, των ποτών, που είναι επιχειρήσεις με επενδύσεις και με εξαγωγές. Δυστυχώς όμως το έπαθλο αυτής της ανάπτυξης για τα μεγάλα αφεντικά πατάει πάνω στις πλάτες των εργατών και των αγροτών παραγωγών. Είναι χαρακτηριστικά τα παραδείγματα σε μια σειρά χώρους δουλειάς, με νέες περικοπές μισθών και επιβολή ατομικών συμβάσεων. Σε ορισμένες μάλιστα και συζήτηση γίνεται για κάποιες άλλες, για νέες περικοπές, με την απληρωσιά σε μια σειρά εργασιακούς χώρους, με τις συνθήκες γκέτο σε αρκετές επιχειρήσεις. Για όλα αυτά βέβαια οι επιχειρηματίες αξιοποιούν όλους τους αντεργατικούς νόμους που ψήφισαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, τους οποίους διατήρησε, διατηρεί και επαυξάνει ο ΣΥΡΙΖΑ αντί να τους καταργήσει, όπως κοροϊδεύοντας υπόσχονταν προεκλογικά. Οι παραγωγοί γάλακτος έχουν δει από την αρχή της χρονιάς πτώση της τάξης του 15% στην τιμή του αγελαδινού γάλακτος και πτώση στην τιμή του πρόβειου κρέατος 25% από πέρσι. Διάφορες επιχειρήσεις όμως που υλοποιούν όλα αυτά τα αντιλαϊκά μέτρα είναι σε αυτές που η περιφερειακή αρχή της Νέας Δημοκρατίας του στηρίζει με πάνω από το 75% του ΕΣΠΑ. Μάλιστα, πριν ένα μήνα υπόγραψε χρηματοδότηση με 43 εκατομμύρια ευρώ άλλων 32 πολύ μεγάλων επιχειρήσεων της περιοχής μέσω του αναπτυξιακού νόμου. Ενώ ο φτωχός, ο μεσαίος παραγωγός είναι εκτεθειμένος σε όλα τα στοιχιά της φύσης χωρίς να γίνονται τα απαραίτητα έργα υποδομών που θα προστατεύουν το βιός του. Την ίδια ώρα η στήριξη βέβαια των συμφερόντων του μεγάλου κεφαλαίου στην περιοχή από την περιφέρεια και τους δήμους συνεχίζεται με κατασκευή διαφόρων έργων μόνο εκεί κυρίως που εξυπηρετούνται οι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και η περιφέρεια και οι δημοτικές αρχές της Νέας Δημοκρατίας καυχιούνται για τη διαμόρφωση της Θεσσαλίας ως τουριστικού κέντρου και την αξιοποίηση του θεματικού τουρισμού ως μοχλό, λέει, ανάπτυξης για τα Τρίκαλα. Με όχημα τον θρησκευτικό τουρισμό, τον ιατρικό-ιαματικό, το γαστρονομικό τουρισμό τώρα, προωθούν ΣΔΙΤ και απευθείας ιδιωτικές επενδύσεις που εμπορευματοποιούν, καταστρέφουν το φυσικό κάλος της περιοχής, τους φυσικούς ιαματικούς πόρους, αντί να τους προστατεύσουν και να τους αναπτύσσουν προς όφελος του λαού
και της περιοχής, αλλά και του τουρισμού και των διακοπών της αναψυχής. Από αυτό λοιπόν το τουριστικό, όπως λένε, ρεκόρ της περιοχής, οι εργαζόμενοι στον κλάδο πρέπει να σκεφτούν τι κέρδισαν σε δικαιώματα, σε μισθούς, σε παροχές, σε ποιότητα ζωής, όπως και τα λαϊκά στρώματα τα υπόλοιπα, τι κέρδισαν στην πραγματικότητα για αναψυχή τους, για στοιχειώδη ξεκούραση, για διακοπές. Οι εργαζόμενοι δουλεύουν σε συνθήκες γαλέρας. Οι μικρομεσαίοι του κλάδου συρρυκνώνονται. Η πλειοψηφία των λαϊκών στρωμάτων αγκομαχά. Και επιπλέον οι τιμές στις συγκοινωνίες, όπως το σιδηρόδρομο, αυξάνονται και τα Τρίκαλα περικυκλώνονται από νέα διόδια. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία ταυτίζονται στο στόχο της ανάπτυξης μόνο των καπιταλιστικών κερδών των λίγων. Γι' αυτό στα σχέδιά τους, στις διακηρύξεις τους, δεν υπάρχει ούτε η παραμικρή αναφορά ή η δέσμευση να καταργηθούν τα μνημόνια. Οι εκατοντάδες αντιλαϊκοί νόμοι που έριξαν μισθούς, συντάξεις, στον πάτο, που τσάκισαν εργατικά άλλα λαϊκά δικαιώματα. Γιατί τα μνημόνια, βλέπετε, όπως λέγαμε εμείς ως ΚΚΕ, δεν ήταν μια απλή παρέκκληση, όπως λένε οι κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, λόγω κρίσης. Γιατί αυτά τσαμπουνάνε από τη Νέα Δημοκρατία μέχρι το ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν εργαλεία τα μνημόνια στα χέρια των κυβερνήσεων, όντας σε συνθήκες κρίσης, προκειμένου να υλοποιηθούν ταχύτερα οι απαιτήσεις των μεγάλων. Γι' αυτό και καμιά τέτοια κυβέρνηση, ούτε του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε της Νέας Δημοκρατίας, πρόκειται να τα καταργήσει. Ο μόνος που μπορεί να καταργήσει τα μνημόνια, όλα τα αντιλαϊκά μέτρα και να διαγράψει μονομερός το χρέος, είναι ο ίδιος ο ελληνικός λαός, όταν οργανωμένος, αποφασισμένος, διεκδικήσει όλα όσα έχασε τα χρόνια της οικονομικής κρίσης και βάλει στο επίκεντρο της πάλης του τις πραγματικές ανάγκες του. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, καμιά κυβέρνηση, ούτε του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε της Νέας Δημοκρατίας, δεν πρόκειται δυστυχώς να παρεκκλίνει από τις δεσμεύσεις που έχει απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ολιγαρχία του πλούτου. Γι' αυτό και όλοι τους αυτοί έχετε ακούσει να λένε ότι το κράτος, λέει, έχει συνέχεια και όλοι τους θα υλοποιήσουν, αφού έχει συνέχεια, μία προς μία τις δεσμεύσεις των προηγούμενων για τα πρωτογενή πλεονάσματα ως το 2060, για τη μείωση του αφορολόγητου και τις περιβόητες μεταρρυθμίσεις. Και επειδή ορισμένοι, όταν ακούνε μεταρρυθμίσεις, νομίζουν ότι πρόκειται για εξυγχρονισμούς που θα βελτιώσουν δήθεν τη ζωή του λαού μας. Το μόνο που τους λέμε είναι να σκεφτούν τι αποτελέσματα είχαν οι μεταρρυθμίσεις στην υγεία, στην παιδεία, στην ασφάλιση, στην πρόνοια όλα αυτά τα χρόνια. Μια ματιά να ρίξει κανείς εδώ στο νοσοκομείο των Τρικάλων, στα κέντρα υγείας του νομού, μπορεί να καταλάβει τι αποτελέσματα είχαν οι κατά καιρούς μεταρρυθμίσεις στην υγεία. Απαράδεκτες ελλείψεις στο δημόσιο σύστημα υγείας που ανοίγουν το δρόμο για παραπέρα υποβάθμιση της δημόσιας υγείας, την εμπορευματοποίηση και την ιδιωτικοποίησή της. Μια ματιά να ρίξει κανείς στο ασφαλιστικό σύστημα, στις συντάξεις, σε ό,τι έχει απομείνει όρθιο από τα κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώματα του λαού,
θα καταλάβει πως όλες, μα όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις με τελευταία αυτή του ΣΥΡΙΖΑ ένα στόχο είχαν, να βάλουν τα φόπλακα στην κοινωνική ασφάλιση. Και αυτή τη βρώμικη δουλειά δυστυχώς την ολοκλήρωσε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με τον νόμο Κατρούγκαλου. Και ας κατηγορεί ο Τσίπρας το Μητσοτάκη ότι έχει υιοθετήσει το ασφαλιστικό Πινοσέτ, μα το ασφαλιστικό του Πινοσέτ δεν είναι τίποτε άλλο από αυτό που προωθεί η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα. Σε όλα τα κράτη-μέλη της εφαρμόζεται αντιλαϊκή πολιτική μνημονίου διαρκείας για να ανακάμψουν και να αυξηθούν τα κέρδη του κεφαλαίου. Η αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης, η αντιασφαλιστική πολιτική της ανταποδοτικότητας, η ενεργός γύρανση με μερική σύνταξη και μερική εργασία με μισθούς πείνας, το πανευρωπαϊκό ατομικό προϊόν συνταξιοδότησης είναι κατευθύνσεις που αφορούν όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δήθεν αλλάζει, που μας τσαμπουνάει ο Τσίπρας, που καταργεί το δικαίωμα στην ασφάλιση. Το μετατρέπει σε εμπόρευμα, ανοίγει το δρόμο για τζογάρισμα των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων που γνωρίσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Πολιτική βέβαια η οποία ελάχιστα διαφέρει από αυτό το ασφαλιστικό του Πινοσέτ που τάχα καταδικάζει ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά μαζί με τη Νέα Δημοκρατία το προωθούν. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές δεν είναι τίποτε άλλο από αλλαγές που έχει ανάγκη μόνο το κεφάλαιο για τα δικά του κέρδη. Ο ΣΥΡΙΖΑ περηφανεύεται με κάθε ευκαιρία ότι την έχει μάθει τη δουλειά, ότι έχει μάθει τώρα πώς θα υλοποιεί αυτές τις αντιλαϊκές μεταρρυθμίσεις. Και η Νέα Δημοκρατία υπερηφανεύεται και αυτή από τη μεριά της πως την ξέρει τη δουλειά λόγω προηγούμενης θητείας και πείρας στην αστική κυβερνητική διαχείριση. Βέβαια, δεν έχει άδικο ο Τσίπρας ότι το κόμμα του την έχει μάθει τη δουλειά. Μόνο την τελευταία επίσης μεταρρύθμιση για την παιδεία με το πολυνομοσχέδιο Σκούπα που ψηφίστηκε τελικά τη Μεγάλη Βδομάδα με τα σχολεία, με τα πανεπιστήμια κλειστά να πάρει κανείς υπόψη του, μπορεί να καταλάβει τον βαθύ και αντιδραστικό χαρακτήρα της. Τι επιδιώκει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ? Ότι και οι προηγούμενες με τις αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις σε όλη την εκπαίδευση. Να ακριβίνουν δηλαδή ακόμα περισσότερο το αγαθό της μόρφωσης των παιδιών, να φτωχύνουν, να διαστρεβλώσουν το περιεχόμενό της, με θύματα τα παιδιά μας και οπωσδήποτε την τσέπη μας. Γιατί η ουσία της εκπαιδευτικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι όσο φτωχότερη είναι η λαϊκή οικογένεια, τόσο συντομότερη θα είναι η διαδρομή του παιδιού μέσα στην εκπαίδευση και η εργασία του θα εξαρτάται από τα πόσα χρήματα μπορεί να δαπανίσει σε φροντιστήρια, σε μεταπτυχιακά ο γονιός, σε σεμινάρια και σε πιστοποιήσεις. Διόλου παράξενο ότι για τα ζητήματα αυτά δεν γίνεται κριτική από κανέναν, ούτε από τη Νέα Δημοκρατία, ούτε από άλλα κόμματα. Γιατί όλοι τους συμφωνούν σε αυτή τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΟΑΣΑ, που προωθεί και ο ΣΥΡΙΖΑ. Εξαιτίας αυτών των συγκλήσεών τους, επιλέγουν όπως πάντα να σηκώνουν κουρνιαχτό για δευτερεύοντα και τριτεύοντα ζητήματα. Γι' αυτό δεν θα τους δούμε να τσακώνονται γιατί η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ επισφραγίζει τη μετατροπή του Λυκείου σε αρένα ανταγωνισμού και βάζει σε όλες τις πτυχές της λειτουργίας των πανεπιστημίων τη βούλα της αγοράς για να πληρώνει ο λαός.
πιάνοντας το κύμα από εκεί που το άφησαν οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ο αντιλαϊκός μονόδρομος δεν μπορεί να είναι ούτε να γίνει προοδευτικός, όπως κοροϊδεύει ο κύριος Τσίπρας και το κόμμα του. Γιατί πρόοδος είναι να προχωράς μπροστά, να βελτιώνεις τη ζωή του λαού. Πρόοδος είναι οι νέες γενιές να ζουν καλύτερα και όχι χειρότερα από τις προηγούμενες. Να μπορούν να απολαμβάνουν σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες. Όσες δήθεν προοδευτικές συμμαχίες και αν φτιάξει ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να γίνει φιλολαϊκή προοδευτική, γιατί από γεννησιμιού της είναι αντιδραστική. Γιατί είναι ένωση καπιταλιστικών κρατών, είναι δικός τους μηχανισμός για τα συμφέροντα των δικών τους μονοπωλιακών ομίλων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αντιλαϊκή, ανεξάρτητα ποιες πολιτικές δυνάμεις, είτε σοσιαλδημοκρατικές, είτε φιλελεύθερες, είτε ακροδεξιές, έχουν το πάνω χέρι στις κυβερνήσεις αυτών των κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αντιλαϊκή, γιατί αυτές οι κυβερνήσεις, ανεξάρτητα πώς ονομάζονται, είναι όργανα της ίδιας εξουσίας των μονοπωλίων. Γι' αυτό... Η Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια αυτά, αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να γίνει Ευρώπη των λαών, γιατί οι πολλοί, οι λαοί σε όλες τις χώρες της Ένωσης με όλες τις αστικές κυβερνήσεις ματώνουν για τα κέρδη των λίγων, των μονοπωλίων. Για τα κέρδη αυτά σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλπάζει η εργολαβική εργασία, τα mini jobs, η μερική απασχόληση, χτυπιούνται συλλογικές συμβάσεις, απογειώνεται η ανασφάλιστη εργασία, επιστρέφουν οι συνταξιούχοι στη δουλειά γιατί δεν φτάνει η μικρή του σύνταξη, περιορίζεται έως και καταργείται το δικαίωμα στην απεργία. Για τα κέρδη των μονοπωλίων κυριαρχεί η γραμμή του ελάχιστου για τους πλέον εξαθλειωμένους, που δεν καλύπτει βέβαια ούτε καν τα αυτονόητα δικαιώματα. Αυτή η κατεύθυνση διαπερνά τα πάντα: υγεία, σχολεία, παιδικούς σταθμούς, κοινωνική ασφάλιση, έως και τα σκουπίδια ακόμα και τους πληστηριασμούς, και πάει λέγοντας. Για τα κέρδη των μονοπωλίων η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επιλέγει έργα προστασίας της ζωής του λαού, όπως είναι τα αντιπλημμυρικά, τα αντιπυρικά, τα αντισεισμικά. Επειδή λέει δεν έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα, δηλαδή πελάτες με το κεφάλι, πωλήσεις με το κομμάτι, εισιτήρια ή διόδια. Γι' αυτό δεν είναι, λέει, επιλέξιμα. Αυτό ζήσαμε και με τις πλημμύρες στη Μάνδρα και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας και με την τραγική φωτιά στο Μάτι. Για τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών μονοπωλίων η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντα ήταν πρώτη στην προώθηση των ιμπεριαλιστικών επίσης σχεδίων σε όλη την περιοχή, που λιμένονται τον πλούτο που παράγουν οι ίδιοι οι λαοί της Ανατολικής Μεσογείου, των Βαλκανίων, τις πηγές ενέργειας, τους δρόμους μεταφοράς. Για τα ίδια συμφέροντα η Ευρωπαϊκή Ένωση φτιάχνει Ευρωστρατό, έχει στείλει 24 στρατιωτικές αποστολές ανά τον κόσμο, συμμετέχει σε βομβαρδισμούς στη Συρία, στη Λιβύη, αλλού.
Και αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση, ό,τι και να κάνει, ό,τι και να λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει καμιά σχέση με την πρόοδο. Γιατί πρόοδος δεν είναι η καταβλισμή των εγκλωβισμένων προσφύγων στη Μόρια, στη Σάμο, σε όλη την Ελλάδα. Δεν είναι οι 2.000 νεκροί μετανάστες στη θάλασσα της Μεσογείου. Πρόοδος δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση του αντικομουνισμού, της ανιστόρητης θεωρίας των δύο άκρων, μέσω της εξίσωσης του φασισμού με τον κομμουνισμό, των διώξεων, των απαγορεύσεων σε κομμουνιστικά, εργατικά, προοδευτικά κόμματα. Και επειδή μιλάνε όλη την ώρα όλοι τους για την άνοδο της ακροδεξιάς, του φασισμού, τους λέμε ότι ακριβώς αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι κυβερνήσεις της στρώνουν αυτό το έδαφος στο φασισμό, στην ακροδεξιά. Γιατί αυτές οι κυβερνήσεις, αυτά τα κόμματα και πολιτικές δυνάμεις, φιλελεύθεροι και σοσιαλδημοκράτες, που υπηρετούν αυτό το σάπιο σύστημα και την εξουσία του, όχι μόνο δεν φράζουν το δρόμο στην ακροδεξιά, αλλά την τρέφουν ακόμα περισσότερο. Γιατί τρέφουν το ίδιο το διεφθαρμένο σύστημα που τη γεννά και την τρέφει. Τα ίδια έγιναν και εδώ κοντά μας, στην Ισπανία, είδατε, όπου ο κύριος Τσίπρας πανηγυρίζει για την νίκη του Σοσιαλιστικού Κόμματος, το οποίο ευθύνεται μαζί με το δεξιό κόμμα για τα προβλήματα, τα μεγάλα προβλήματα του ισπανικού λαού. Βέβαια, ο κύριος Τσίπρας πανηγυρίζει μαζί με την κυρία Γεννηματά, απόδειξη όχι μόνο πόσο Πασόκ έχει γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και πόσο διασύρεται η έννοια της προόδου από τέτοιες δυνάμεις. Οι εκλογές αυτές στην Ισπανία ήταν ακόμα μια απόδειξη ότι η δικοματική διπολική εναλλαγή αστικών κομμάτων, τα ψεύτικα διλήμματα που θέτουν σε όλους τους λαούς της Ευρώπης, η διάψευση των ελπίδων οδηγούν σε ενίσχυση τελικά και ακροδεξιών κομμάτων. Πραγματικό μέτωπο συνεπώς στην ακροδεξιά, στο φασισμό, μπορεί να αποτελέσει μόνο η πολύ μεγάλη ενίσχυση του ΚΚΕ. Για να γκρεμιστεί η εγκληματική ναζιστική Χρυσή Αυγή από την τρίτη θέση, για να πατώσουν οι υποψήφοι της σε δήμους και περιφέρειες, για να απομονωθούν οι μπράβοι της σε λαϊκές γειτονιές και πόλεις στους τόπους δουλειάς, για να δυναμώσει πάλι ενάντια στα συμφέροντα που γεννούν και τρέφουν το φασισμό. Η ισχυροποίηση του ΚΚΕ είναι η πιο ξεκάθαρη ψήφος καταδίκης αυτής της Ιμπεριαλιστικής Ένωσης, το πιο δυνατό όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τόσο γνήσιο όχι στις ευρωεκλογές στις 26 Μαΐου, που μπορεί να συναντηθεί με τη δικαιολογημένη ανησυχία, τον προβληματισμό του λαού μας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που καταγράφεται από τους ίδιους στο τελευταίο ευρωβαρόμετρο, το οποίο δείχνει ότι το 74% του ελληνικού λαού δεν εμπιστεύεται την Ευρωπαϊκή Ένωση, στοιχείο που αποτελεί το χαμηλότερο ποσοστό εμπιστοσύνης σε αυτή τη λυκοσυμμαχία σε όλη την Ευρώπη. Σε αυτό το 74% του ελληνικού λαού απευθύνεται το ΚΚΕ. Αυτό το δυνατό όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να εκφραστεί πρέπει στην κάλπη να γίνει δυνατό έστω κουκουέ.
Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, σήμερα δεν μας λείπει εδώ στην Ελλάδα μια οποιαδήποτε αστική κυβέρνηση σαν αυτές που γνωρίσαμε μέχρι σήμερα, ίσως με άλλο όνομα, ένα διαφορετικό μείγμα, αλλά ίδιας τελικά αντιλαϊκής διαχείρισης. Αυτή οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να βρεθεί να φτιαχτεί είτε με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ είτε τη Νέα Δημοκρατία με κόμματα πρόθυμα μπαλαντέρ όπως το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ. Μια τέτοια κυβέρνηση όμως θα διαχειριστεί τη σημερινή ασθενική ανάκαμψη προς όφελος πάλι των λίγων του μεγάλου κεφαλαίου. Γι' αυτό θα είναι από χέρι αντιλαϊκή, αντεργατική, αντιαγροτική. Αυτό που σήμερα χρειάζεται είναι μια μεγάλη, μια ισχυρή κοινωνική συμμαχία όλου του λαού με ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με ισχυρό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας που είναι έτοιμο να ηγηθεί αυτής της μεγάλης υπόθεσης. Απέναντι σε κάθε αντιλαϊκή κυβέρνηση, απέναντι σε κάθε κυβέρνηση αστική, αντεργατική, πραγματική αντιπολίτευση μπορεί να είναι μόνο το ΚΚΕ και όσοι συμπορεύονται μαζί του σήμερα σε αυτό τον αγώνα, μέσα στο κίνημα, μέσα σε αυτή τη συμμαχία. Όπως τόσα χρόνια ήμασταν αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία, στο ΠΑΣΟΚ, στους διάφορους κολαούζους τους, όπως ακριβώς απέναντι στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία 4 χρόνια ήμασταν αντιπολίτευση με σημαία μας μόνο το δίκιο του λαού, τα εργατικά, αγροτικά, λαϊκά συμφέροντα, ήταν μόνο το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ υπεράσπιζε την κοινωνική ασφάλιση όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έβαζε τα φόπλακα, μείωνε συντάξεις, καταδίκαζε τους νέους που έβγαιναν στη σύνταξη συνταξιούχους. Το ΚΚΕ κατέθεται και καταθέτει μέχρι σήμερα προτάσεις νόμου για την ανακούφιση των ανέργων, την προστασία των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, την αύξηση των μισθών των συλλογικών συμβάσεων. Το ΚΚΕ αποκάλυπτε σε όλους σας τη στήριξη με δωράκια του μεγάλου κεφαλαίου, τις διάφορες φοροαπαλλαγές, τις επιδοτήσεις που κάνουν οι κυβερνήσεις και κάθε είδους διευκολύνσεις μόνο σε αυτούς, ενώ ρίχνουν στα τάρταρα το λαό μας. Το ΚΚΕ έδινε και συνεχίζει να δίνει τη μάχη για να μην φορτωθεί ο λαός μας ένα χρέος που δεν δημιούργησε ο ίδιος, αλλά το δημιούργησε αυτή η στήριξη και τα δωράκια στα μεγάλα συμφέροντα. Το ΚΚΕ πρωτοστάτησε αυτά τα χρόνια και συνεχίζει για να μην θεωρήσει ο λαός μας όλα όσα έχασε αυτά τα χρόνια περασμένα, ξεχασμένα, για να βάλει στο επίκεντρο της πάλης τα σύγχρονα δικαιώματά του. Πρωτοποριακή αντιπολίτευση από τη σκοπιά της υπεράσπισης των συμφερόντων του λαού θα είμαστε και μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο με τους ευρωβουλευτές μας. Εκεί που αποφασίζονται οι βασικές κατευθύνσεις, αυτές που υλοποιούνται μετά από τις κυβερνήσεις και εξειδικεύονται στους Δήμους και στις περιφέρειες. Οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ μέσα στην Ευρωβουλή, μέσα στους χώρους δουλειάς, αποκάλυψαν, καταψήφισαν όλα τα μέτρα που στρέφονταν κατά των εργαζομένων. Ανέδειξαν τα πραγματικά λαϊκά προβλήματα, διεκδίκησαν μέτρα προστασίας για τη ζωή του λαού. Αντιπολίτευση επίσης στην κεντρική διοίκηση και εξουσία από τη σκοπιά του λαού ήμασταν
και στους 5 δήμους που είχαμε τους δημάρχους την πλειοψηφία στην Πάτρα, την Κεσαριανή, το Χαϊδάρι, την Πετρούπολη, την Ικαρία. Αντιπολίτευση απέναντι στις κυβερνήσεις που θέλουν τους δήμους, τις περιφέρειες ως το μακρύ χέρι το δικό τους, ως φοροδιχτικό μηχανισμό, ως πεδίο δράσης λαμπρό για τα κέρδη λίγων επιχειρηματικών ομίλων. Στην Κεσαριανή, στην Πάτρα, στο Χαϊδάρι, στην Πετρούπολη, στην Ικαρία, 5 χρόνια τώρα τους δυσκολεύουμε, τους εμποδίζουμε να περνάνε ατόφια την αντιλαϊκή πολιτική της κεντρικής διοίκησης, της κυβέρνησης, οι περιφέρειες και όσοι το προσπαθούν. Γιατί εμείς δεν γίναμε ούτε μια στιγμή μεσάζοντες των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων. Γιατί εμείς παλέψαμε σε δύσκολες συνθήκες για να μην φορτώσουμε με νέα βάρη την ήδη φορτωμένη λαϊκή οικογένεια. Βάλαμε στο κέντρο της προσοχής μόνο τις ανάγκες της, τις ανάγκες των παιδιών της. Και μπορούμε να πούμε ότι ναι, σε αυτές τις δύσκολες, ασφυκτικές συνθήκες για το λαό, κάναμε ό,τι περνούσε από το χέρι μας. Αξιοποιήσαμε κάθε χαραμάδα που θα μπορούσε έστω να δώσει μια ανάσα ανακούφισης στο λαό, στη νεολαία. Οι κομμουνιστές δήμαρχοι έκαναν ό,τι μπορούσαν για να κρατηθεί όρθια η λαϊκή οικογένεια. Εμπόδισαν κατασχέσεις και πληστηριασμούς για χρέη λαϊκών οικογενειών. Μείωσαν σημαντικά τη δημοτική φορολογία σε αυτούς τους δήμους. Χτύπησαν την ανταποδοτικότητα σε λειτουργίες και υπηρεσίες του Δήμου. Στήριξαν τα σχολεία, διεύρυναν το δίκτυο των παιδικών βρεφικών σταθμών. Πήραν πρωτοβουλίες για δομές αλληλεγγύης προς τον κόσμο που ζει μέσα στη φτώχεια. Στήριξαν τις διεκδικήσεις των εργαζομένων στους δήμους τους. Υπερασπίστηκαν, διεύρυναν λαϊκές δράσεις για χώρους πράσινου, για χώρους αθλητισμού, πολιτισμού, αναψυχής. Διεκδίκησαν γενικότερα μέτρα προστασίας της ζωής του λαού. Και αυτή η πορεία όχι μόνο δεν πρέπει να ανακοπεί στους συγκεκριμένους δήμους, αλλά πρέπει να ενισχυθεί με περισσότερους ακόμα δημάρχους, με περισσότερους ακόμα δημοτικούς και περιφερειακούς συμβούλους και εδώ στα Τρίκαλα, στη Θεσσαλία, σε όλη την Ελλάδα. Φίλες και φίλοι, εργαζόμενοι των Τρικάλων, απευθυνόμαστε σε όσους, σε όλες και όλους που παρά τις επιμέρους διαφωνίες τους ή ακόμα και τους διαφορετικούς προβληματισμούς τους σε κάποια θέματα, βλέπουν όμως το ΚΚΕ, τη μοναδική δύναμη αντίστασης, οργάνωσης, κινητοποίησης του λαού για ριζικές αλλαγές. Είναι εργαζόμενοι, υπάλληλοι, επαγγελματίες, αγρότες, επιστήμονες, νέοι και νέες, συνταξιούχοι, που μαζί σηκώνουμε αυτά τα χρόνια τα βάρη που μας φορτώνει η κρίση, οι κυβερνήσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση, και έχουμε βρεθεί δίπλα-δίπλα στην καθημερινή πάλι. Απευθυνόμαστε σε όλους αυτούς που είναι οι άνθρωποι που νιώθουν προοδευτικοί πραγματικά, αριστεροί, γι' αυτό και δεν ανέχονται να πιάνουν στο στόμα τους την πρόοδο αυτοί που μας γυρίζουν πίσω στο μεσαίωνα. Είναι αγωνιστές όλοι αυτοί που ξέρουν ότι πουθενά στον κόσμο δεν υπήρξε νατοϊκή αριστερά και ούτε πρόκειται να υπάρξει.
είναι οι άνθρωποι των λαϊκών στρωμάτων που έχουν πια την πείρα και μπορούν να δουν ότι αυτή η λογική του μικρότερου κακού πάντα μας οδηγεί στο χειρότερο. Σε όλους αυτούς λοιπόν και άλλους πολλούς απλώνουμε το χέρι μας, απλώνουμε μια μεγάλη αγκαλιά για να πάρουν όλοι και όλες τη θέση τους δίπλα μας μπροστά σε αυτές τις εκλογικές μάχες, στις ευρωεκλογές, στις δημοτικές, στις περιφερειακές, αλλά και στις βουλευτικές, όποτε κι αν γίνουν, για να πάρουμε πίσω όλα όσα χάσαμε, όσα μπορούμε πραγματικά να έχουμε. Και δεν θα σταματήσει αυτή η κοινή πορεία με όλους αυτούς μόνο στις εκλογές. Θα συναντηθούμε ξανά σε όλους τους αγώνες, μέσα στο κίνημα. Θα τα καταφέρουμε να βγούμε στο ξέφωτο. Με ΚΚΕ ισχυρό παντού, για μια μεγάλη νίκη του λαού. Καλή δύναμη σε όλους και όλες. Θα τα καταφέρουμε, θα νικήσουμε. Με δήμαρχο τον Γιώργο Καΐκη στα Τρίκαλα, με περιφερειάρχη Θεσσαλίας τον Τάσο Τσαπλέ, με πολλούς δημοτικούς και περιφερειακούς συμβούλους, με ένα πολύ δυνατό ΚΚΕ. Γεια σας!